πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφευγών των εν πίστη τη κρατιά σου χερί. Ιξιώθημεν αδελφοί μου και αυτόν τον χρόνο να φθάσουμε τις Αγίας ημέρες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα περίμενε κανείς ιεροί ναοί να ήσαν πλήρης από πιστούς ανθρώπους οι οποίοι θα εξέφραζαν προς την Παναγία μας την ευγνωμοσύνη των. Διότι πάντων των Αγίων υψηλωτέρα και πάντων των Αγγέλων τιμιωτέρα είναι η Παναγία μας, την οποία ανέβασε ο Υιός της και την εκάθισεν εκ δεξιών του. Παρέστη Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό δια Χρήσω περιβεβλημένη, πεπικελμένη. Πλην όμως τας ημέρας τας οποίας ζούμε, εκείνον το οποίο παρατηρείτε, είναι ότι ο κόσμος ετράπει προς την ύλη, προς τα υλικά, προς τα πρόσκαιρα, προς τα μάτια. Πάντες εξέκλεινον, άμα εχρεώθησαν. Ουκέ στην ποιόν Χριστότητα, ουκέ στην έως ενός. Όλοι πράττουν την αμαρτία και ο κόσμος μέσα στην κοιλάδα αυτήν του πόνου περισσότερον πονεί, περισσότερον υποφέρει, περισσότερον πάσχει. Διότι εκείνος ο οποίος στρέφει τα νότα του προς τον Θεό και ο Θεός τον αποχωρίζεται και αλίμονον και τρισαλίμονον, εάν φθάσουμε στο κατάντημα τούτο, καλύτερα να μην εγενόμεθα. Διότι η Παναγία μας βλέπει το κατάντημα του κόσμου, βλέπει την δικαία απειλή του Υιού της και παρακαλεί τον Υιόν της ημέραστα και νυχτός ή να μακροθυμήσει δια την μετάνοια του κόσμου. Ο Ιερός Συνοδός, ο οποίος συνέταξε την παράκληση της Πανηγίας μας, απευθύνεται εις εκείνην και λέγει «Πάντων προστατεύεις αγαθή». Ποιον? Προσδιορίζει και λέγει «Των καταφευγόντων εν πίστη τη κρατιά σου χερί». Εκείνος ο οποίος καταφεύγει στην Παναγία μας ευρίσκει των πραγματικών μεσίτην δια των Υιών της, ευρίσκει την μητέρα, η οποία μητέρα θρηνεί και παρακαλεί των Υιών της. Υιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμισον, διότι έγινες άνθρωπος, εταπεινώθεις δια να σώσεις τους αμαρτωλούς. Εκείνοι οι οποίοι έχουν χρία, ανάγκη, μεγάλη, δεν είναι οι δίκαιοι αλλά οι αμαρτωλοί. Οι δίκαιοι αγωνίζονται, ευρίσκονται στο δρόμο
της αγάπης του Θεού και ενώνοντας προσευχάστον δια την δοξολογία αφενός μεν του Θεού και αφετέρου δια τη σωτηρία των υπολείπων ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι καταφεύγουν στην Πανηγία μας γνωρίζουν έναν δρόμο, τον πνευματικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί εις την σωτηρία. Και ο πνευματικός αυτός δρόμος στεφανώνεται με αυτό το οποίο τονίζει ο ημνοδός και λέγει ότι καταφεύγει κόσμος πολλής εισέ Παναγία μου, αλλά με μία διαφορά. Εκείνοι που καταφεύγουν με πίστη. Πάντων προστατεύεις αγαθή. Και εκείνους οι οποίοι αρνούνται τον Θεό, τον Υιόν της, τον Μονογενή, και εκείνους οι οποίοι είναι αδιάφοροι και εκείνους οι οποίοι παρεξέκλεινον της οδού του Θεού, όλους η Πανηγία μας τους προστατεύει παρά την παρακοή την οποία εμείς καθημερινώς πράττουμε. Πάντων προστατεύεις αγαθή, όλους τους προστατεύεις. Και τούτο είναι φανερόν όταν ευρίσκεται ο καθένας ή πιστεύει ή δεν πιστεύει, ευρίσκεται στην ανάγκη να φωνάξει, να επικαλεστεί. Και εκείνον το οποίο επικαλείται πρώτο είναι το όνομα της Πανηγίας μας. Επικαλείται ο καθένας την Παναγία μας. Και τούτο είναι το σημείο ότι όσην πολλήν αμαρτίαν και αν επιτελεί η ανθρωπότης σήμερον, τα χείλη των πιστών στον Χριστό όταν ανοίξουν εις την δυσκολία επικαλούνται το όνομα της Πανηγίας μας. Το επικαλούνται το όνομα της, την φωνάζουν. Μήπως εκείνη αποστρέφεται. Ευτυχώς, αδερφοί μου, το ευτύχημα είναι ότι η Πανηγία μας, όσες αμαρτίες και αν έχουμε, τρέχει και προσπαθεί να μας λυτρώσει από τον αόρα των εχθρών. Με μία διαφορά όμως, ότι εφόσον τρέχει σε όλους η Πανηγία μας, τρέχει περισσότερον σε εκείνους οι οποίοι την πλησιάζουν με πίστη. Πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφευγόντων εν πίστη. Εισέρχονται πολλοί στις εκκλησίες, τρέχει πολλοίς κόσμος εις τας εικόνας της Παναγίας μας, η οποία θαυματουργούν, πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου. Πλην όμως, εάν παρακολουθήσετε αδερφοί μου, ένα σεπτό σκήνομα, επί παραδείγματι σας μεταφέρω εις τον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο.